από την ημέρα που έκλεισε το αναψυκτήριο στο θερινό θεατράκι του Κεντρικού Πάρκου στις Σέρες. Πριν δηλαδή σχεδόν από 3 μήνες ξεκίνησαν και οι ζημιές στο συγκεκριμένο χώρο. Ζημιές μέσα και έξω από το θερινό θεατράκι από αγνώστους, οι οποίοι βρήκαν την ευκαιρία, αφού ο χώρος δεν είναι πλέον υπό επιτήρηση, να καταστρέψουν ό,τι μπορούσαν. Οι άγνωστοι δράστες κάθε φορά σπάνε τα καρεκλάκια μέσα στο χώρο, γράφουν συνθήματα στους τοίχους, ενώ κατά το παρελθόν είχαν φτάσει στο σημείο να σπάσουν ακόμη και τις πόρτες. Η Δημοτική Αρχή είχε ενημερώσει πριν από μήνες πως ο χώρος δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως αναψυκτήριο, καθώς δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης που το είχε νοικιάσει να αναγκαστεί να αποχωρήσει, καθώς υπήρχε 2 δοστυφλών δίπλα από τα τραπεζάκια του, ενώ η απόσταση της πρόσβασης των τυφλών από τα τραπέζια θα έπρεπε να απέχει τουλάχιστον 0,5 μέτρο. Στο θεατράκι. Εκεί δημιουργούνται πολύ μεγάλες ζημιές. Ήταν και παλιότερα, όσο δεν λειτουργούσε το κατάστημα εκεί πέρα. Ο διαγωνισμός ήδη θα τρέξει αυτές τις μέρες για την εκμίσθωση του χώρου, το αναψυκτήριο εκεί. Και πιστεύουμε ότι η μόνη τελικά λύση θα είναι αυτή, μόνο αν αναλάβει κάποιος το αναψυκτήριο. Ξυλώνουν τους κυβόληθους, βάζουν μέσα, τους ρίχνουν μέσα στην πισίνα με τα συντριβάνια. Παράξενα πράγματα, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Σπάσανε τώρα, σήμερα διορθώσαμε αυτό που παίρνει τα καπάκια, το στρόγγυλο. Γίνονται πολλές ζημιές γενικά. Δεν ξέρω τι εκτόνωση θέλει να κάνει ο κόσμος γενικά. Παλιά σπάγανε και ό,τι καθίσματα υπήρχαν. Συμβαίνουν και αυτά. Θα κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις στο χώρο εκεί πέρα που είναι ο διάδρομος, που είναι το πλακάκι για τους τυφλούς. Θα μετακινηθεί και θα το εκμισθώσουμε ως αναψυκτήριο. Βέβαια δεν είναι δουλειά της τεχνικής υπηρεσίας, είναι δουλειά του τμήματος των προσόδων εκεί, της οικονομικής υπηρεσίας δηλαδή. Αλλά το εκμισθώσετε όμως ως αναψυκτήριο. Στην αρχή ο άνθρωπος αυτός δεν θα μπορεί να το λειτουργήσει ως αναψυκτήριο μέχρι να... Θα φροντίσουμε να τροποποιήσουμε και να προσαρμόσουμε ανάλογα ό,τι χρειάζεται εκεί. Για να πάμε στη διαδικασία. Σας λέω ότι δεν είναι η αρμοδιότητά μου τώρα να σας απαντήσω για αυτά τα πράγματα, αλλά λόγω ότι εμπλεκόμαστε ως τεχνική υπηρεσία, γιατί ζητήθηκε από την οικονομική υπηρεσία να τροποποιηθεί, γι' αυτό γνωρίζω και την όλη κατάσταση, αλλά θα πάει ως αναψυκτήριο, ναι, ο διαγωνισμός.